μία σειρά μέτρων, όπως είναι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν στεγαστικά καταναλωτικά δάνεια τόσο στην πρώην Αγροτική όσο και στην Πειραιώς. Αποφασίσαμε για ένα χρόνο να μην υπάρχει τοκοχρεωλητική δόση και επίσης θα υπάρξει μία διαδικασία και μία προετοιμασία ούτως ώστε και στο μέλλον να υπάρξει μικρότερη δόση, μικρότερη επιβάρηση του οικογενειακού εισοδήματος, ούτως ώστε να διευκολύνουμε τους πελάτες μας λόγω των προβλημάτων που έχουν προκύψει. Ένα δεύτερο θέμα ήταν με την ίδια την Ένωση, τη διευκόλυνση και την υποστήριξη τη χρηματοδοτική προς την Ένωση, καθώς επίσης και σε σχέση με τις υπάρχουσες χρηματοδοτήσεις τις οποίες είχε, όπου συμφωνήσαμε να υπάρχει και μείωση επιτοκίου και επίσης για κάποια περίοδο, τουλάχιστον ενός χρόνου, την μη καταβολή τοκοχρεωλητικής υποχρέωσης. Όπως επίσης, εάν η Ένωση αποφασίσει και οργανώσει κάποιο φυτώριο για την υποκατάσταση των δενδρυλίων τα οποία έχουν καταστραφεί, ότι εμείς θα τους υποστηρίξουμε και με κάθε τρόπο και οικονομικά, ούτως ώστε να μπορέσει πράγματι να υπάρξει μια έτσι δυνατότητα σοβαρής υποκατάστασης, πάντα υπό την καθοδήγηση της Ένωσης.